Μαρία Πενταγιώτησα του Μπόστ στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Κοζάνης, Σάββατο 31 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Και κύριε Χατζηπαναγιώτη, μιλάμε για ένα από τα πιο γνωστά έργα του ελληνικού θεάτρου, του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου, ας πούμε, ότι εντάξει, το 1982 είναι μια σύγχρονη εποχή, να το πούμε. Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα σας. Ναι, είναι πραγματικά ένα τα πιο... και από τα πιο εμβληματικά έργα του Μπόστ, θα λέγαμε, Μπόστ, θα μπορούσαμε να πούμε. Ένα έργο που, όπως τα περισσότερα έργα του Μπόστ, μιλάνε για και σατιρίζουν τον σύγχρονο Έλληνα, τον Έλληνα των μεταπολεμικών γενιών. Χαίρομαι πολύ που περιοδεύουμε φέτος στην Ελλάδα με αυτό το έργο, με αυτή την παράσταση, με αυτούς τους συντελεστές, και χαίρομαι πολύ που θα έρθουμε και στην Κοζάνη. Είναι βεβαίως μια από τις τελευταίες παραστάσεις. Πώς πήγε η περιοδία? Πήγε πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος αγκάλιασε την παράσταση, αγκάλιασε το έργο, και το σημαντικό δεν είναι ότι μόνο ότι έρχεται ο κόσμος, το σημαντικό είναι και πώς φεύγει. Είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή, έτσι, για σας. Είχαμε λοιπόν μεγάλη προσέλευση, αλλά είχαμε και εξαιρετική ανταπόκριση κατά τη διάρκεια και στο τέλος της παράστασης. Πόσο επίκαιρος είναι ο Μπόστ σήμερα και τα έργα του, και προκειμένου Μαρία Πενταγιώτη? Ο Μπόστ είναι, νομίζω, εξαιρετικά επίκαιρος. Μιλάει για πράγματα που μας αφορούν όλους, που τα γνωρίζουμε όλοι, που γελάμε με αυτά όλοι στην καθημερινότητά μας, με την ημιμάθεια, με τον καθοσπρεπισμό, με τον νεοπλουτισμό, με τις διάφορες ιδιαίτερες, ας πούμε, στιγμές του νέου Έλληνα που μας κάνουν όλους να γελάμε. Κλείνοντας, βεβαίως, θα τα πούμε και το Σάββατο, δύο κουβέντες για τον κόσμο της Κοζάνης. Τι θα δει το ερχόμενο Σάββατο στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο? Το Σάββατο ελπίζουμε ότι θα περάσει και αυτός μια πολύ ωραία βραδιά, μια βραδιά διασκεδαστική, μια βραδιά που θα φύγει χαμογελώντας, όπως πέρασαν όλοι οι θεατές που πέραν μέχρι τώρα στην υπόλοιπη Ελλάδα.